Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Να επιταχύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της κρατικής της περιουσίας, καλείται η κυβέρνηση, καθώς τα χρονικά περιθώρια μέχρι το τέλος του προγράμματος στενεύουν. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα είναι το τελευταίο αγκάθι που έχει μπροστά της η κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει την τέταρτη εξολόγηση ουσιαστικά το μνημονιακό πρόγραμμα. Καθώς, όπως είδαμε και από τις προηγούμενες ημέρες, στα υπόλοιπα κομμάτια της οικονομίας τα πράγματα κινούνται σε κανονικούς ρυθμούς, όπως για παράδειγμα στο πλεόνασμα που κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ. Όμως, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ίσως το μελανό σημείο, καθώς είτε για αντικειμενικούς είτε και για ιδεολειπτικούς σε κάποιες περιπτώσεις λόγους έχουν μείνει αρκετά πίσω. Έτσι, προκειμένου και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η κυβέρνηση καλείται να κάνει έναν αγώνα δρόμου μέχρι και τον Αύγουστο, όταν τυπικά τελειώνει το πρόγραμμα, αν και δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να τραβήξει, να πάει ακόμα και μέχρι το 2019, καθώς και τα πράγματα είναι περίπλοκα αντικειμενικά, αλλά και γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, ώστε να μιλάμε για κανονικές ιδιωτικοποιήσεις και όχι για ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Τα μέτωπα είναι συγκεκριμένα και με αρκετά μεγάλα. Έχουμε το κομμάτι της πώλησης των δυτικών μονάδων της ΔΕΗ, το οποίο προκαλεί και πολύ μεγάλες αντιδράσεις και σε επίπεδο συνδικαλιστών. Υπάρχει μεγάλη κόντρα με την γενόψη αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πώληση του ΔΕΘΑ που φαίνεται ότι κινείται το πράγμα, αλλά και εκεί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αναμένεται βελτιωμένη προσφορά. Φαίνεται όμως ότι αυτό είναι λιγότερο ακαμφόβες σε σχέση με την ΔΕΗ. Έχουμε την εκκίνηση της διαδικασίας για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στα ΕΛΠΕ, που εκεί το θέμα είναι κυρίως έγκυται στο ύψος του τιμήματος που θα καταφέρει να πιάσει η κυβέρνηση, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα πολύ μεγάλο φιλέτο τα ΕΛΠΕ, ειδικά με τα κοιτάσματα που φαίνεται να υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Οπότε εκεί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτίμηση, αλλά και όπως λένε και οι κύκλοι της αγοράς, θα εξασφαλιστεί και ότι θα έχουμε ποιοτικούς επενδυτές και όχι κάποια βραχυπρόθεσμα φάντα. Εκεί ψάχνει η κυβέρνηση, αλλά και οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει σε αυτό, να δοθεί με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχουμε το κομμάτι της Εγνατίας Οδού, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φιλέτο, γιατί μαζί με αυτό είναι και τα διόδια τα οποία το συνοδεύουν, οπότε και έχουμε και όλους τους κατασκευαστικούς ομίλους οι οποίοι ενδιαφέρουν, ουσιαστικά οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας ενδιαφέρονται και εκεί θα δούμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, ενδεχομένως και αρκετές ενστάσεις. Έχουμε το κομμάτι του ελληνικού που φαίνεται ότι προχωράει, όμως αυτό το φαίνεται ότι προχωράει, το ακούμε πάρα πολύ καιρό. Το επόμενο χρονοδιάγραμμα λέει ότι το 19 θα δούμε έργο στο ελληνικό το 2019. Μένει όμως να υπογραφεί και τελική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία όπως όλοι θυμόμαστε έχει περάσει από 40 κύματα. Και το τελευταίο κομμάτι είναι και η πώληση του Διεθνούς Αερολιμένους Αθηνών για ένα ποσοστό και εκεί, το οποίο και αυτό πρέπει να προχωρήσει. Είναι πράγματα που, για να πούμε την αλήθεια, σε σχέση με το 6 μήνες ή ένα χρόνο πριν, είναι σαφώς πιο προωθημένα. Όμως αντικειμενικά υπάρχουν καθυστερήσεις. Τα χρήματα είναι αρκετά. Η κυβέρνηση και οι θεσμοί περιμένουν αρκετά μεγάλο ποσό από τις ιδιωτικοποιήσεις, το οποίο το έχει προϋπολογιστεί και στο μνημόνιο. Και μένει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει αυτό να γίνει τον Αύγουστο, ή αν και σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστούμε κάποια παράταση, είτε μέχρι το τέλος του χρόνου, είτε εντός του 2019, προκειμένου να προχωρήσουν.